Μια φορά και ένα παράλληλο καιρό, ξύπνησα σε ένα χωράφι. Αλήθεια, πώς βρέθηκα εδώ? Είχα μουδιάσει, ήμουν αβαρής, άγγιζα τα χρώματα, έβλεπα τις μυρωδιές της γης. «Τι διάολο συμβαίνει?» αναρωτήθηκα με φωνή. Τρισιπτάμενοι πίνακες ζωγραφικής με τριγυρνούσαν, σαν να έψαχναν να βρουν θεατή. Ο ένας παρίστανε τον ήλιο. Ο άλλος θυμίζε καταπακτή στον ουρανό. Και ο τρίτος πιο πέρα έμοιαζε με μαγικό χαλί που ταξιδεύει ανέμελα στο κενό. Χαιρέτησα τον ένα, τον φώναξα να έρθει προς τα μένα. Υπάκουσε και προσγειώθηκε στα πόδια μου ευθύς. Όταν τον κράτησα στα χέρια, έγινε με μιας χρυσαφής. Τότε, χωρίς να το καταλάβω, ύπουλα κατάπιε τη σκιά μου. Τη φυλάκισε μέσα στην κορμίζα του μακριά μου. Και με καταδίκασε ισόβια να μείνω διαφανής. Μα χωρίς σκιά τι θα κάνω, αόρατο στον κόσμο πώς θα καταφέρω να ζήσω, μου λες? Αδιαφορώ, απάντησε ο πίνακας ψυχρά. Θα την έχω μαζί μου για πάντα. Η σκιά σου θα είναι ο προσωπικός μου θαυμαστής. Μέσα στην απόγνωσή μου, μόλις διαπίστωσα την ξυπασιά του, σκέφτηκα με ένα δώρο να τον καλοπιάσω και του χάρισα μια γούνα λέγοντάς του το εξής. «Ορίστε, αυτή η γούνα είναι για σένα. Χαλάει σου η σκιά. Μόνο αυτό σου λείπει για να γίνεις όμορφος πραγματικά». Ο πίνακας την φόρεσε αμέσως και κορδωνώντας τους άλλους δύο πίνακες περιχαρής. «Κοιτάξτε πόσο όμορφος είμαι, πόσο ωραία τονίζει τον καμβά μου η γούνα αυτή». Wow. Μα δεν πήρε χαμπάρι πως όπως καφιόταν, άθελα χαλάρωσε το κάδρο του στην παραζάλη της στιγμής. Βρήκε τότε την ευκαιρία να ξεγλιστρήσει η σκιά μου και να επιστρέψει πάλι σε μένα ασφαλής. Όταν ο πίνακας κατάλαβε τι είχε γίνει και πως με τις γούνα στο κόλπο του πήρα ξανά τη σκιά, προσπάθησε να του σκάσει, μα δεν πήγε μακριά. Στην τρομάρα του επάνω δεν είδε το δέντρο. Μπερδεύτηκε στα κλαδιά του και κατέληξε μόνιμο έκθεμα για τα πουλιά. Κάπως έτσι τελειώνει η ιστορία αυτή και ζήσαμε όλοι καλά. Εγώ με τη σκιά μου και ο πίνακας με μια κουτσουλιά.